Κύριε Φλωρίδη, παρατηρούμε ότι το τελευταίο διάστημα έχετε οργώσει σχεδόν όλη την Ελλάδα, δίνοντας μάλλον συνεντεύξεις με επίκεντρο τη Νέα ΚΑΠ. Τι αλλαγές φέρνει? Λόγω της ιδιότητάς μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Οργάνωσης Φορέων που κάνουν δηλώσεις ΣΟΣΤΑ, είχα την τιμή από όλο το Σύλλογο να αναλάβω επιστημονικά να αναλύσω, να κάνω μια ανάλυση της κοινή αγροτικής πολιτικής και με βάση αυτήν την ανάλυση την οποία έχω φτιάξει να ενημερώσω τόσο τους συναδέρφους όσο και τους αγρότες της υπόλοιπης χώρας ή και όλης της χώρας για τις αλλαγές που φέρνει η Νέα ΚΑΠ. Η κοινή αγροτική πολιτική αλλάζει τα δεδομένα τα οποία ήταν γνωστά μέχρι σήμερα όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ευρωπαϊκή πολιτική ασκείται στο σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω αυτής της πολιτικής έχουμε τα εργαλεία εκείνα που έχει η πολιτεία και το βασικό της εργαλείο είναι η χρηματοδότηση, να ενισχύει τη γεωργία ώστε να έχουμε ασφαλή αγροτικά προϊόντα, να έχουμε επάρκεια αγροτικών προϊόντων, να έχουμε ζωή στην Ήπειρο, αλλά ταυτόχρονα πλέον μετά την ολοκλήρωση κάποιων συμφωνιών τόσο στον ΟΗΕ όσο και της πράσινης συμφωνίας στην Ευρώπη αλλά και της στρατηγικής που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάει από το χωράφι στο ράφι, πλέον να βάλουμε περισσότερο περιβάλλον και περισσότερη προστασία του πλανήτη στην παραγωγή των γεωργικών προϊόντων. Όπως καλά ξέρετε, η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων σήμερα στον κόσμο. Δεν είναι μονάχα ο μεγαλύτερος καταναλωτής, αλλά είναι και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας. Η συμμετοχή της Ευρώπης στη γεωργία, η γεωργία της Ευρώπης έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και με βάση, όπως είπαμε, όλες τις προηγούμενες συμφωνίες τόσο στον ΟΗΕ όσο και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον καλούμαστε να εφαρμόσουμε από το 2023 και μετά μια καινούργια γεωργική πολιτική. Οπότε η φιλοσοφία αυτή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής ποια είναι? Η φιλοσοφία αυτή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής είναι λίγο περισσότερο περιβαλλοντολογική, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα προβλήματα του περιβάλλοντος, τόσο όσο αφορά τη διαχείριση του νερού, τη βιοποικιλότητα στον πλανήτη, το έδαφος, τον αέρα και γενικά ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα έμβια όντα τα οποία συμβιώνουν μαζί με τον αγροτικό κόσμο. Αυτή η φιλοσοφία έχει συντηθεί και έχει αποτυπωθεί κάτω από στρατηγικές τις οποίες στρατηγικές η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πλέον υποχρεώνει τα κράτη-μέλη της να κάνει το κάθε ένα από ένα στρατηγικό σχέδιο σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει η χώρα του, η κάθε χώρα, και βάζει αρχές οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα ελέγχει με ελεγκτικό μηχανισμό αν τα κράτη-μέλη τηρούν αυτές τις αρχές πλέον και συνδυάζει τη χρηματοδότηση με βάση τα αποτελέσματα που θα έχει το κάθε κράτος μέλος σε αυτήν την άσκηση της αγροτικής πολιτικής. Αυτό που καταλαβαίνω, όπως είπατε και προηγουμένως, ως προς την ασφάλεια των προϊόντων, είναι ότι αυτό το ζητούμενο είναι τα προϊόντα να διασφαλιστεί η ποιότητά τους. Η Ευρώπη έχει εξασφαλισμένη την ποσότητα των προϊόντων, τόσο από την εσωτερική της παραγωγή, αλλά όσο και από παραγωγές οι οποίες εισάγει. Τα βασικά προϊόντα που αυτή τη στιγμή καταναλώνονται είτε από ανθρώπινη χρήση, είτε από προϊόντα που απαιτούνται για την ζωική εκμετάλλευση του κρέατος και του γάλακτος στην Ευρώπη, αυτά τα προϊόντα ως συνήθως η Ευρώπη είτε τα εξασφαλίζει μέσω τρίτων χωρών, είτε τα προϊόντα αυτά που τα θεωρούσε μέχρι σήμερα
προϊόντα, ας το πω, δεύτερης ποιότητος ευρείας κατανάλωσης, τα έβρισκε από όλο τον κόσμο. Η πολιτική αυτή όμως έδειξε ότι μέσω του ουκρανικού προβλήματος που δημιουργήθηκε, ότι τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι η εγκατάλειψη αυτού του είδους των προϊόντων έχει φέρει από μια μικρή κρίση, που η οποία μικρή, ένας πόλεμος δεν είναι μικρή κρίση, αλλά από μια κρίση η οποία δημιουργήθηκε σε μια περιοχή του πλανήτη, δημιούργησε πρόβλημα επιστημιστικό ακόμα και στην Ευρώπη. Αυτά όλα μαζί, το περιβάλλον, οι επιστημιστικές κρίσεις, οθούν πλέον την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει με λιγότερες παρεμβάσεις, είτε αυτές είναι σε χημικά, όπως είναι τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα, με προστασία των υδάτινων πόρων, γιατί όπως ξέρετε η Γεωργία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού σε όλο τον πλανήτη, με προστασία της βιοποικιλότητας. Τα τελευταία χρόνια είχαμε παρατηρήσει ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη παρέμειναν μόνο παραγωγές οι οποίες είχαν επιδότηση. Όλες οι υπόλοιπες παραγωγές είχαν εγκαταληφθεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η βιοποικιλότητα στον πλανήτη να έχει επηρεαστεί και να έχει επηρεαστεί πολύ σοβαρά. Αυτός ο σοβαρός επηρεασμός έχει αντίκτυπο ακόμα και στην κλιματική αλλαγή. Ακούμε καθημερινά ότι οι πολιτικές οι οποίες ασκούσαμε μέχρι στιγμής με τις προηγούμενες κοινές αγροτικές πολιτικές, που είχαν ως στόχο την ποσότητα και όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά που λέγαμε τη δεκαετία του 90, έφεραν ένα αποτέλεσμα να καταστρέψουμε τους φυσικούς πόρους. Πλέον η στρατηγική πάει σε αυτή την λογική που λέει ποιοτικά προϊόντα, αυτά τα προϊόντα που απαιτούνται επιστημιστικά για να υπάρχει ευζοία σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. 7 εκατομμύρια αγρότες καλούνται να παράγουν προϊόντα για 447 εκατομμύρια πολίτες που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ταυτόχρονα, όπως είπαμε, είναι και ο μεγαλύτερος εξαγωγής προϊόντων. Και από εδώ και πέρα θα δούμε μια γεωργική πολιτική που θα εφαρμόζεται τόσο από κεντρικά από τις Βρυξέλλες, όσο και ατομικά από κάθε κράτος μέλος, η οποία γεωργική πολιτική θα είναι λίγο πιο δίκαιη. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι επειδή στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις μέχρι σήμερα στη Γεωργία δεν υπήρχε ισονομία, τα παλιά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα εμείς που είμαστε και η χώρα μας, που είμαστε μέσα στα πρώτα 10 κράτη τα οποία δημιούργησαν αυτή την αγροτική πολιτική, η οποία εφαρμόζεται από το 1962 μέχρι και σήμερα κοινά από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αυτή η πολιτική δεν ήταν δίκαιη, ήταν άνηση. Με άλλη αξία επιδοτούνταν το ένα στρέμμα γης παραδείγματος χάρη στην Γερμανία και άλλο το ένα στρέμμα γης στην Εστονία ή στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία ή στην Ιταλία. Αυτό είχε δημιουργήσει ανισότητες και αυτές οι ανισότητες υπήρχαν και μέσα στα ίδια τα κράτη. Αν θα δούμε την Ελλάδα όπως είχαν διαμορφωθεί οι επιδοτήσεις, γιατί είχαν διαμορφωθεί ως έτος αναφοράς οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις την δεκαετία του 1995 περίπου, και τότε με τα χρόνια αναφοράς του 1999, 2000 και 2001 διαμορφώθηκαν αυτά που λέμε ατομικά δικαιώματα στον κάθε γεωργό. Από αυτή την πολιτική είχαμε ένας παραγωγός που καλλιεργούσε τα ίδια στρέμματα να παίρνει ένα αλφα ποσό και ένας παραγωγός που καλλιεργούσε τα ίδια στρέμματα να παίρνει ένα πολύ μικρότερο ποσό από τον άλλον. Αυτό δημιούργησε ανισότητες και μέσα στις χώρες και μεταξύ γεωργών που καλλιεργούν ομοειδές παραγωγές. Κάτω από την πίεση πολλών κρατών που ήταν στο χαμηλό επίπεδο των ενισχύσεων, πλέον περνάμε σε μια οριζόντια μείωση που σημαίνει ότι το 2027, και αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής η οποία έρχεται, το 2027 όποιος καλλιεργεί ομοειδείς περιφέρειες, που στην Ελλάδα οι περιφέρειες είναι τα αρρώσιμα, οι αρρώσιμες εκτάσεις, καλλιεργήσιμες εκτάσεις δηλαδή, οι δενδρόδες και τα βοσκοτόπια, όποιος καλλιεργεί
ένα στρέμμα θα παίρνει και την ίδια ενίσχυση με τον άλλον παραγωγό που καλλιεργεί τα ίδια στρέμματα. Μέχρι σήμερα αυτό δεν γινόταν. Άρα η μεγάλη αλλαγή είναι η αλλαγή της σύγκλησης, έτσι θα την ονομάσουμε, την αλλαγή αυτή. Δεν είναι η μόνη. Ξέρουμε και είπαμε από την, όπως σας είπα, ότι 7 εκατομμύρια αγρότες παράγουν για 447 εκατομμύρια. Αν σκεφτούμε τον πληθυσμό της Ευρώπης και αν σκεφτούμε και αναλογιστούμε τον ελληνικό πληθυσμό που ασχολείται με τη γεωργία, εμείς στα 10-12 εκατομμύρια που με το ζόρι είμαστε, έχουμε κοντά 800.000 περίπου αγρότες. Που σημαίνει ότι η αναλογία μας είναι πολύ μεγάλη. Αν δούμε και τα διαρθρωτικά προβλήματα που έχει η ελληνική γεωργία, πολυτεμαχισμό, μικρό κλήρο, μικρές εκμεταλλεύσεις, στην Ελλάδα έχουμε το 60% των εκμεταλλεύσεων να είναι πολύ μικρές. Και έρχεται αυτή η κοινή αγροτική πολιτική και βάζει ένα άλλο είδους ενίσχυση που από εδώ και πέρα θα την ξέρουμε ως αναδιανεμητική και με βάση αυτό το ύψος της, με αυτή την ειδική ενίσχυση θα αναδιανύμει από τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις ποσό στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Όχι τις πολύ μικρές, αλλά ούτε και τις μεγάλες, τις μικρομεσαίες. Άρα η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για να μην ερημώσει η ύπαιθρος, για να μην σταματήσουν τη γεωργία οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται είτε ηλικιακά στο μετέχνιο ή έχουν μικρό κλήρο, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, να μην επηρεαστούν τόσο πολύ με την αναδιάρθρωση της σύγκλησης της βασικής, να έχουν ένα εισόδημα ώστε να μπορούν να παραμείνουν στην ύπαιθρο. Μέσα σε αυτό όλο το παιχνίδι μπαίνει και η ανασυστήση του δυναμικού, του αγροτικού δυναμικού. Ο πληθυσμός ο οποίος ασχολείται με τη γεωργία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, είναι γερασμένος. Έρχεται και μέσω προγραμμάτων, προσπαθεί να ανανεώσει αυτόν τον πληθυσμό, να του βελτιώσει την εκπαίδευση, γιατί θέλει πλέον εκπαιδευμένους στο αντικείμενο γεωργούς, γιατί είπαμε, η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων προϋποθέτει και την απαιτούμενη εξειδίκευση. Και σε αυτή την εξειδίκευση πλέον τώρα μπλέκει και την καινοτομία. Ακούμε καινοτομίες, ακούμε πράγματα τα οποία πραγματικά μπαίνουν στην αγροτική και στον αγροτικό τομέα, τόσο με χρήση εξοπλισμού και μηχανημάτων, αισθητήρων κτλ. Όλα αυτά έχουν συγκεραστεί σε ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο ελληνικό στρατηγικό σχέδιο πέρασε από χίλια κυμήρια κύματα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο κάποια κομμάτια του ήδη τα εφαρμόζουμε. Κάποια κομμάτια του είναι καινούργια. Σχεδιάστηκαν γύρω στα 152 υποπρογράμματα και αυτά μέσω των χρηματοδοτήσεων, των άμεσα ενισχύσεων και μέσω των χρηματοδοτήσεων του πρώτου πυλώνα και του δεύτερου πυλώνα θα χρηματοδοτήσουν την ελληνική γεωργία με ένα ποσό κοντά στα 13 δισεκατομμύρια από το 2023 μέχρι το 2027. Είναι μια γενναία χρηματοδότηση. Μπορεί να είναι λίγο μικρότερη από την προηγούμενη που είχαμε, αλλά η στόχευση της χρηματοδότησης, όπως σας είπα, είναι λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί πρώτον, μειώνει τα χρήματα που πήγαιναν ως άμεσα ενισχύσεις, αυτά δηλαδή τα χρήματα που παίρναμε, και από αυτά τα χρήματα τα περισσότερα ήταν και χρήματα τα οποία δεν έφταναν στην πραγματική γεωργία, αλλά είτε μεταφερόταν στους ενοικιαστές που ενοικιάζαμε χωράφια, είτε επιβιώταν εκτός γεωργίας, μεταφέρει ένα σημαντικό ποσό της τάξης του 10% στον δεύτερο πυλώνα, που ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός που όταν κάνουμε επενδύσεις παίρνουμε ενισχύσεις. Μας προετοιμάζει όμως και για ένα άλλο σύστημα σίγουρα που έρχεται μετά το 2027. Το 2027 και μετά φαίνεται ότι η μορφή των επιδοτήσεων όπως δίνονται μέχρι σήμερα θα αλλάξει. Φαίνεται ότι πάμε σε ένα τύπο ενισχύσεων που περισσότερο τίνει με το αμερικάνικο σύστημα, το οποίο χρηματοδοτεί όσους κάνουν επενδύσεις. Και τους χρηματοδοτεί με αθρώα εισαγωγή στις εκμεταλλεύσεις τους κεφαλαίων, γιατί ουσιαστικά αν δεν υπάρχουν τα κεφάλαια δεν μπορεί να λειτουργήσει και η οικονομία. Το ίδιο και η αγροτική οικονομία. Οι αγρότες να κάνουν επενδύσεις. Κοιτάξτε, σήμερα μπορεί να μας φαίνεται λίγο περίεργο ότι οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν επενδύσεις. Κι όμως, έχει δείξει και το παρελθόν, έχει δείξει και
όλο το κομμάτι αυτό, το οποίο διαμορφώθηκε στην αγροτική οικονομία μας τα τελευταία 20 χρόνια, φαίνεται ότι τελικά ο αγρότης έχει επενδύσει. Και έχει επενδύσει και σε εξοπλισμό και σε μηχανήματα και σε γενετικό υλικό. Και παίρνω ένα παράδειγμα, τη Λέσβο. Η Λέσβος, μέσω αυτής της αγροτικής πολιτικής που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα, είναι ένας νομός ο οποίος 15 περίπου 16.000 κόσμους ασχολείται καθαρά και με το αντικείμενο της γεωργίας. Δεν λέω ότι όλοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά ασχολούνται με τη γεωργία. Μέσω αυτής της δραστηριότητας, κάθε προγραμματική περίοδο έχουμε επενδύσεις πολύ σημαντικές. Έχουμε επενδύσεις που ξεπερνάνε και τα χρήματα που δαπανούνται για τον τουρισμό, ως επενδύσεις για τον τουρισμό ή για άλλες δραστηριότητες που έχουμε στο νησί. Αυτές είναι συγχρηματοδοτούμενες. Συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με τον εξυγχρονισμό της πρωτογενούς παραγωγής, όσο και με τις δευτερογενούς παραγωγής. Βλέπετε ότι στη Λέσβο έχουμε με σημαντικό αριθμό εταιριών οι οποίες επεξεργάζονται αγροτικά προϊόντα και όλες αυτές οι εταιρείες έχουν συγχρηματοδοτηθεί και έχουν κάνει επενδύσεις μέσω των προγραμμάτων του ΠΑΗ, του ΕΣΠΑ ή του ΛΙΝΤΕΡ. Δηλαδή έχουμε ανάπτυξη στον νομό. Έχουμε στον πρωτογενή τομέα μια σταθερότητα και ειδικότερα στην κτηνοτροφία τα τελευταία χρόνια κάναμε ιδιαίτερα άλματα. Είναι γνωστά αυτά. Σήμερα ο εξυγχρονισμός της κτηνοτροφίας στη Λέσβο είναι θεματικός. Συνέβαλαν πάρα πολύ τα προγράμματα της κοινής αγροτικής πολιτικής για να γίνει και να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, έχουμε γερασμένο πληθυσμό. Αλλά στις προσπάθειες που γίνονται με τα προγράμματα των νέων αγροτών, έχουμε και εδώ βλέπω μια καλή ανασύνθεση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής μας. Ειδικότερα τα χωριά της Δυτικής Λέσβου που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας απογραφής ότι κράτησαν νέο πληθυσμό, κράτησαν νέους ανθρώπους οι οποίοι η κυρία τους ασχολία είναι η αγροτική παραγωγή. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο συνδυασμός πολλών πραγμάτων βοήθησε την οικονομία του πρωτογενούς τομέα της Λέσβου. Πιστεύω όμως ότι με αυτή την ΚΑΠ που έρχεται, που σας είπα θα είναι λίγο πιο δίκαια από την προηγούμενη. Γιατί? Γιατί αυτές τις ανισότητες που υπήρχαν μεταξύ περιφερειών έρχεται τώρα και τις ισοπεδώνει. Δηλαδή ουσιαστικά κάνει τον ίδιο αγρότη ανταγωνιστικά να είναι ίδιος με τον άλλον, είτε είναι στην Λέσβο, είτε είναι στην Κρήτη, είτε είναι στην Θεσσαλία. Τους δίνει τα ίδια οικονομικά, ας το πω, προτερήματα. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα είμαστε πιο κερδισμένοι από αυτήν την κοινή αγροτική πολιτική. Κάποιοι θα χάσουν. Αυτοί οι οποίοι είχαν πολύ υψηλά δικαιώματα θα δουν τα δικαιώματά τους να πέφτουν. Αυτοί που είχαν χαμηλά δικαιώματα, αυτοί θα δουν τα δικαιώματά τους να ανεβαίνουν. Θα γίνει μια αναπροσαρμογή των ενισχύσεων και οι ενισχύσεις θα αλλάξουν χέρια. Όχι όμως σαν νομός από στατιστικά στοιχεία που έχω αναλύσει μέχρι στιγμής, σε έναν αριθμό περίπου 5.000 αγροτών του νησιού που είχα τη δυνατότητα και τα δεδομένα για να κάνω αυτό, σας λέω ότι βλέπω ότι θα έχουμε και αύξηση περίπου κατά 800 με 1 εκατομμύριο ευρώ στη βασική και στην αναδιανεμητική ενίσχυση των αγροτών αυτών. Είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε δηλαδή όχι μείωση των επιδοτήσεων στην Λέσβο, αλλά αύξηση. Απλώς θα γίνει αναπροσαρμογή και μεταξύ παραγωγών. Προηγουμένως είχατε αναφέρει ότι μέσα στη φιλοσοφία της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής είναι η ατάκα από το χωράφι στο ράφι. Στο ράφι. Επειδή πολλοί παραγωγοί υστερούν στο κομμάτι του marketing, θα υπάρχουν, δηλαδή της προώθησης των προϊόντων τους ουσιαστικά και μέχρι να φτάσουν τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι, χάνουν ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας ως προς το κέρδος, μπορούμε να πούμε. Θα υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα ή κάτι που να βοηθήσει τους αγρότες ώστε να μάθουν να προωθούν το προϊόν τους? Η φιλοσοφία από το χωράφι στο ράφι δεν είναι μόνο αυτό. Σίγουρα ένα κομμάτι της είναι αυτό. Και γι' αυτό έχει προβλέψει τόσο για την εκπαίδευση των γεωργών
και των κτηνοτρόφων, ειδικότερα των κτηνοτρόφων, γιατί θεωρεί την κτηνοτροφία ότι είναι ένας πυλώνας ο οποίος όμως δεν έχει και την ανάλογη υποστήριξη μέχρι σήμερα, προβλέπει χρηματοδοτήσεις τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τις συνδεδεμένες με την παραγωγή ενισχύσεις. Είναι κάτι που το ξέρουν οι παραγωγοί και ως στόχευση του, από το χωράφι στο ράφι, είναι να ενισχυθούν προϊόντα τα οποία πάνε προς ανθρώπινη κατανάλωση και ως προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές. Τα βιομηχανικά αγροτικά προϊόντα, όπως είναι τα ενεργειακά φυτά, όπως είναι το βαμβάκι, είναι προϊόντα τα οποία έχουν μείνει εκτός κάπου. Άρα η στόχευση από το χωράφι στο ράφι έχει να κάνει με την ανθρώπινη κατανάλωση. Σε αυτή την ανθρώπινη κατανάλωση, επειδή μπαίνει και η λογική ότι πλέον ο Ευρωπαίος πολίτης δεν είναι ο πολίτης της δεκαετίας του 50 που ψάχνει να βρει τροφή. Είναι ο πολίτης της δεκαετίας του 21ου αιώνα ο οποίος θέλει προϊόν το οποίο να ξέρει ότι έχει παραχθεί κάτω από συνθήκες, ότι αυτό το προϊόν δεν επιβαρύνει τη φύση του περιβάλλον, ότι με αυτού του τρόπου της καλλιέργειας ή της εκτροφής των ζώων θα γίνει μεγάλος λόγος για την ευζωία πλέον των ζώων, που θα έχουμε και καινούργιες πιστοποιήσεις, καινούργια σήματα, καινούργια λογική. Αυτή θα τη δούμε να εφαρμόζεται σε αυτή την αγροτική πολιτική. Άρα η φιλοσοφία ότι πρωταρχικός σκοπός είναι ο άνθρωπος, η ποιότητα και το περιβάλλον, είναι αυτό που κάνει μια ακόμα μεγάλη αλλαγή στην ΚΑΠ που μας έρχεται. Ποια είναι η αλλαγή αυτή? Ότι επιβάλλει περισσότερο περιβάλλον, περισσότερο περιβάλλον, το επαναλάβω, σεβασμό στο περιβάλλον. Σε όποια αγροτική δραστηριότητα. Και για να προσελκύσει τον Γιώργο σε αυτή του την φιλοσοφία, χρησιμοποιεί ειδική χρηματοδότηση για αυτές τις δραστηριότητες. Έχουν σχεδιαστεί 10 οικοσυστήματα, εκοσκήνηση λιγόμενα, τα οποία έχουν να κάνουν με τις φιλοσοφίες που μπαίνουν τόσο, πάλι θα το πω, από τον ΟΗΕ, όσο και από την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν να κάνουν ως επιτοπλίστων οι περισσότερες με το περιβάλλον, με τον άνθρωπο, με τη φύση, με το νερό, με τις διαδικασίες του εδάφους. Πάνω σε αυτό υπάρχει και σε αυτή την λεγόμενη συμφωνία που έχει να κάνει από το χωράφι στο ράφι, μπαίνουν και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα των προϊόντων. Σήμερα στην Ευρώπη, η οποία καλλιεργείται από τον 17ο και 18ο αιώνα περίπου βιομηχανικά, τα λιπάσματα και οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία έχουν αλλοιώσει το περιβάλλον. Ποιος ήταν ο σκοπός της Πράσινης Συμφωνίας? Μέχρι το 2030 η Ευρώπη να μειώσει στο 50% τη χρήση των χημικών. Δεσμεύτηκαν οι αρχηγοί κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα εφαρμόσουν αυτή την πολιτική. Ότι θα μειώσουν τη χρήση των υδάτινων πόρων κατά 50%. Ότι θα κάνουν στροφή στη βιολογική γεωργία πάνω από το 25% των εκτάσεων που καλλιεργούνται στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί αν δεν γίνουν αυτά, δεν έχει να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά, όχι στις επόμενες γενιές, όχι γεωργία, αλλά η Ευρώπη θα καταστεί μια περιοχή η οποία θα τίνει να μην μπορεί να παράγει γεωργικά προϊόντα. Αυτές οι ανάγκες δημιούργησαν και αυτή την πολιτική. Αυτή η πολιτική, την οποία θα τη δούμε να εφαρμόζεται από το εθνικό, είπαμε, ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, πλέον από 1η του 2023, είναι πολιτική που πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε μέχρι το 27. Αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα ως βασική ενίσχυση, συνδεδεμένη, δικαιώματα,
ενισχύσεις μέσω προγραμμάτων κτλ. Όλα αυτά αλλάζουν. Οι αλλαγές αυτές θα τις δούμε στα αυτά τα προγράμματα που χρειάζεται πλέον και ο γεωργός και ο επιστήμονας που βοηθάει το γεωργό και ο έμπορος που ασχολείται με τη γεωργία και ο μεταποιητής που ασχολείται με το γεωργικό προϊόν να συνεργαστούν, να ασκήσουν και να μέσω αυτής της πολιτικής δράσης για να αναπτύξουμε και να αναπτυχθούμε είτε τοπικά είτε συλλογικά σαν χώρα. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί? Λίγο δύσκολα. Δεν είμαι και αισιόδοξος ότι όλα όσα σχεδιάστηκαν κάτω από ρεαλιστικές... Γιατί πρόκειται για αλλαγή κουλτούρας αυτή, ναι, η νέα καθ'. Σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι όλα διέπονται από ρεαλισμό και από δυνατότητα να εφαρμοστούν από την πρώτη χρονιά. Και ειδικότερα κάποια οικοσυστήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κτηνοτροφία και με τους βοσκοτόπους και με το ελληνικό σύστημα που δεν έχει ποτέ λύση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και όλα αυτά, θα δυσκολευτούμε πολύ να προσαρμοστούμε. Αλλά θα πω ένα. Έχει αποδειχθεί σε ολόκληρη την στρατηγική από το 81 και μετά ότι ο Έλληνας αγρότης είναι ο πιο προσαρμοζόμενος αγρότης. Προσαρμόζεται τελικά. Πιο γρήγορα από ότι ένας βορειοευρωπαίος. Θα προσαρμοστούν οι Έλληνες αγρότες. Θα μπουν στη λογική αυτή. Αυτός που φοβάμαι ότι δεν έχει τη δυνατότητα να μπει είναι ο κρατικός μηχανισμός. Αυτός είναι ο οποίος καθυστερεί. Ο ιδιωτικός τομέας, γιατί η αγροτική οικονομία βασίζεται στον ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο. Ο ιδιωτικός τομέας θα κάνει τα άλματα. Θα κάνει τις επενδύσεις. Παρόλο που έχουμε πληθυσμό, ο οποίος όπως είπαμε είναι λίγο γερασμένος, ότι είναι κουρασμένος από πολιτικές, από αστοχίες, αλλά αυτός που δεν πιστεύω ότι θα έχει γρήγορα τα αντανακλαστικά να ανταπεξέλθει στην κάποια, θα είναι ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά με τις αστοχίες που παρατηρούνται ή με τις λογικές που μπαίνουν είτε από τους φορείς του δημοσίου που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, είτε με αυτούς που είναι ελεκτικοί μηχανισμοί ή ακόμα και με αυτούς που πληρώνουν. Βλέπετε ότι το τελευταίο καιρό υπάρχει μια σοβαρή αντίδραση όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται οι επιδοτήσεις, καθυστερούν, δεν μπορεί ο αγρότης να πρέπει να ασχολείται καθημερινά, να παρατάει το χωράφι του και να είναι, πώς να το πω, να γίνει λογιστής, να γίνει φοροτεχνικός και να λειτουργεί σε μια κοινωνία η οποία κάτω από το γραφειοκρατικό σύστημα το οποίο έχει δημιουργήσει, συνεχίζει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε τη δεκαετία του 50. Αυτά βλέπω ότι είναι τα αγκάθια που θα δούμε και σε αυτή την κοινή αγροτική πολιτική. Βέβαια έχουμε και κάποιες, ας το πω, θεαματικές αλλαγές που έχουν να κάνουν από πρωτοβουλίες που αναλύθηκαν από τις Βρυξέλλες, όχι τόσο από εμάς, το οποίο θέλει να αλλάξει το σύστημα και από ένα τιμωρητικό, ναι, ναι, γενικά το σύστημα σε όλη την Ευρώπη, γιατί δεν είμαστε μονάχα εμείς οι Έλληνες αγρότες σε αυτό το επίπεδο, μην νομίζετε και έτσι, τα υπόλοιπα κράτη, οι αγρότες περίπου στην ίδια, με την ίδια λογική, αν εξαιρέσουμε 2-3 κράτη που είναι κράτη από το 1700 και έχουν υποδομές από τότε, τα υπόλοιπα κράτη όλα στην αγροτική πολιτική αφιταλαντεύονται. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή τι βλέπω. Βλέπω ότι στη χώρα μας θα γίνουν οι αλλαγές. Και ακόμα θα προσαρμοστεί και ο δημόσιος τομέας μέχρι το χρόνο που πάντοτε συνήθως προσαρμόζεται μετά από 2-3 χρόνια. Γιατί από το πάτο προηγούμενο έχουμε ακόμα επενδύσεις οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ενώ έχει ξεκινήσει, έχει τελειώσει η κοινή αγροτική πολιτική, έχουμε επενδύσεις όπως είναι οι γεωργικοί σύμβουλοι, όπως είναι προγράμματα που έχουν να κάνουν με δασώσεις, προγράμματα που έχουν να κάνουν με δημόσια έργα για τη γεωργία, όπως είναι ο συγχρονισμός βοσκοτόπων. Δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα. Τελείωσε κάποιοι, δεν έχουν υλοποιηθεί. Τα παίρνουμε και τα κουβαλάμε και στην επόμενη. Δηλαδή, έχουμε τέτοιες στρεβλώσεις και αγκυλώσεις. Αλλά, πάλι θα το πω, ότι μέσω της πολιτικής αυτής βλέπω ότι η γεωργία έχει μέλλον και για την επόμενη δεκαετία
έχει καλύτερες προοπτικές που είχε με την προηγούμενη, αλλά χρειάζεται στόχευση από τον Γιώργο, χρειάζεται εκπαίδευση από τον Γιώργο, χρειάζεται από όλο το κύκλωμα πλέον που έχει να κάνει με την εφοδιαστική αλυσίδα στον αγροτικό κόσμο να λειτουργήσει πιο οργανωμένα από ό,τι μέχρι σήμερα. Από ό,τι καταλαβαίνω, η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ δεν μπορεί να εξαντληθεί και σίγουρα δεν έχουμε απαντήσει σε πολλά ερωτήματα που αφορούν τους επαγγελματίες. Πρόκειται εσείς να κάνετε κάποιες ενημερωτικές ημερίδες? Φυσικά. Είναι όχι μονάχα στόχος της εταιρείας μας και στόχος του... Πάντοτε ξέρετε ότι όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ενημερώνουμε και ενημερώνω εγώ προσωπικά τον αγροτικό κόσμο της χώρας για τις επερχόμενες αλλαγές που έχει φέρνουν οι εκάστοτε ΚΑΠ, αλλά αφήνω πάντοτε τελευταία το ρεζουμέ να το κάνουμε στη Μυτιλήνη. Πραγματικά αυτό το χρονικό διάστημα ετοιμάζουμε μετά την ζωοτέχνικα τώρα που είναι στις 2 Φεβρουαρίου, μόλις τελειώσει η ζωοτέχνικα, θα ετοιμάσουμε 2-3 ενημερωτικές εκδηλώσεις, τις οποίες θα τις κάνουμε στα κέρια σημεία του νησιού, ώστε να ενημερωθούν όχι μόναχα οι αγρότες, γιατί αυτή τη φορά η κοινή αγροτική πολιτική ενδιαφέρει όλους. Ενδιαφέρει μεταποιητές, ενδιαφέρει γεωτεχνικούς, ενδιαφέρει ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξοπλισμούς και γεωργικά μηχανήματα, ανθρώπους που ασχολούνται με την τεχνολογία, ανθρώπους που ασχολούνται με την αγροτική τεχνολογία. Γιατί? Γιατί όλα αυτά που σας πρωτοείπα είναι όλα και θα αναλυθούν σε αυτές τις συναντήσεις που θα γίνουν, ώστε να γίνει κατανοητό από τον αγρότη τι πρέπει να κάνει από σήμερα μέχρι το 2027.